Πάμε να δούμε λίγο το βίντεο. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Να θυμηθούμε μια τραγική είδηση, ένα τραγικό συμβάν, ένα δυστύχημα. Βλέπουμε λίγο, είναι το δυστύχημα όπου έχασε τη ζωή του. Ακριβώς. Ένας 59χρονος, ο οποίος βρισκόταν στην... Εθνική οδό λοιπόν Αθηνών, ναι, Θεσσαλονίκης. Στη Λωρίδα. Στη Λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Έκτακτης ανάγκης. Είχε ακριβώς σταθμεύσει κατά κάποιο τρόπο, με αλάρμ φαντάζομαι, υποθέτω. Mm-hmm. Ήθελε να πάρει τηλέφωνο με το κινητό του και δυστυχώς, ναι, ένα αυτοκίνητο εκείνη τη στιγμή έπεσε, ναι, καρφώθηκε πάνω του, με αποτέλεσμα να ο 59χρονος να βρει τραγικό θάνατο. Ωραία. Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη χρήση της Λωρίδας έκτακτης ανάγκης? Καθημερινά. Και πόσοι ξέρουνε. Δρόμοι και στον ΒΟΑΚ και στο επαρχιακό δικό δίκτυο χρησιμοποιούν τη Λωρίδα έκτακτης ανάγκης, αλλά κατά τη γνώμη μου, θα μας το επιβεβαιώσει ο κύριος Μεϊμαράκης, ο κύριος Αλέξανδρος Μεϊμαράκης, εκπαιδευτής οδήγησης, με λάθος τρόπο. Σωστά. Και για λάθος λόγους. Λόγω. Πάμε στον κύριο Μεϊμαράκη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το συνεχίζω κατευθείαν από εκεί που το αφήσατε. Όντως, την Λωρίδα έκτακτης ανάγκης δεν πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Δεν είναι για να κυκλοφορούν τα οχήματα εκεί πέρα. Και θα πρέπει να μπω μόνο όταν το αυτοκίνητο μου έχει πάθει βλάβη. Σε μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης που ένας επιβάτης μου έχει πρόβλημα. Ή αν με σταματήσει η Λωρίδα, να σταματήσω και να μπω εκεί πέρα. Και εκεί λοιπόν στην Λωρίδα αυτή θα πρέπει να υπάρξουν οι κανόνες που υπάρχουν, προκειμένου να μην γίνει ένα ατύχημα όπως έγινε και τώρα. Δηλαδή θα σταματήσω το αυτοκίνητο μου όσο πιο δεξιά γίνεται. Δεν θα ξεχάσω πριν κατέβω από τη θέση του οδηγού να στρίψω τους τροχούς μου το τιμόνι μου δεξιά σε περίπτωση σύγκρουσης, το αυτοκίνητο μου να φύγει και να πάει στη δεξιά μεριά του δρόμου και όχι αριστερά. Να βάλω το προστατευτικό, το προειδοποιητικό μου τρίγωνο σε απόσταση 100 μέτρων όσο προβλέπει η νομοθεσία. Γυλεκάκια φωσφοριζέ σε όλους τους επιβάτες και να τους απομακρύνω από τη δεξιά πόρτα και πίσω από τις μπάρες, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν αν κάποιο αυτοκίνητο όπως τώρα καλή ώρα έπεσε παράνοια. Κύριε Μεϊμαράκη, ερώτηση. Απορία μάλλον, σε ποιους δρόμους συναντάμε την Λωρίδα έκτακτης ανάγκης? Η Λωρίδα έκτακτης ανάγκης υπάρχει, κύριε Παναγιωτόπουλε, στους αυτοκινητόδρομους και στους οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σε μεγάλους δρόμους. Σε όλους τους υπόλοιπους δρόμους έχουμε το αίρισμα του δρόμου, δηλαδή από τη συνεχόμενη λευκή γραμμή και δεξιά. Ένα μικρό κομμάτι, το οποίο και εκεί απαγορεύεται η οδήγηση, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά μπορούμε να σταματήσουμε όμως αν πάθουμε μια βλάβη. Έχουμε μια έκτακτη ανάγκη. Είναι λογικό να συμβεί σε ένα αυτοκίνητο αυτό και το βλέπουμε συνέχεια στους δρόμους. Άρα λοιπόν εθνική οδός πάνω απ' όλα είναι η συγκεκριμένη Λωρίδα και είναι και χαρακτηριστική φωτογραφία. Βλέπουμε τα αυτοκίνητα πώς κινούνται. Το πλάνο. Και από το, ναι, το πλάνο και από τη δεξιά πλευρά περνάει μόνο το όχημα της αστυνομίας για έκτακτη κατάσταση, για έκτακτη ανάγκη. Από τη δεξιά πλευρά ακριβώς δεν χρησιμοποιούμε καθόλου τη. Δηλαδή κύριε Μεϊμαράκη, εγώ μπορώ να σταματήσω συνοψίζοντας στην Λωρίδα έκτακτης ανάγκης για ποιους λόγους, ακόμα και για να επικοινωνήσω στο τηλέφωνο? Όχι, αυτό απαγορεύεται. Μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και μόνο αν έχετε πάθει βλάβη. Δεν θα σταματήσω εκεί να δω το χάρτη, να κάνω ένα διάλειμμα, να ξεκουραστώ ή να πάρω τηλέφωνο. Όχι, απαγορεύεται αυτό. Και σκεφτείτε, η νομοθεσία είναι τόσο αυστηρή σε αυτό που αν σας συλλάβουν να κάνετε αυτό το πράγμα, να μπείτε στην Λωρίδα έκτακτης ανάγκης και να ξαναβγείτε, φανταστείτε ότι θα σας πάρουν επί τόπου την άδεια του αυτοκίνητου, τα στοιχεία κυκλοφορίας του, την άδεια οδήγησής σας για 2 μήνες και θα δώσει και 200 ευρώ πρόστιμο. Δηλαδή είναι πολύ αυστηρό όλο αυτό. Και θα πρέπει να μάθουμε κάποια στιγμή να χρησιμοποιούμε σωστά τη Λωρίδα έκτακτης ανάγκης για το λόγο που έχει σχεδιαστεί και υπάρχει. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας δρόμος σε μικρότερες οδικές αρτηρίες, μία Λωρίδα, που εκεί μπορούν να σταθμεύσουν. Δεν είναι Λωρίδα έκτακτης ανάγκης, αλλά μπορούν να σταθμεύσουν αν προκύψει κάποια ανάγκη οι οδηγοί. Ναι. Όπως ας πούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν ξέρω τώρα αν είναι εθνική οδός. Θα μπορέσει να σταματήσει και στο αίρισμα του δρόμου που λέτε. Στο αίρισμα, ακριβώς. Στο αίρισμα, ένα μικρό κομμάτι του δρόμου, ναι. Ναι. Αρκεί όμως να το κάνεις με τις κατάλληλες σημάσεις. Δηλαδή δεν μπορείς να σταματήσεις έτσι απλά. Θα πρέπει να βάζεις τα φώτα έκτακτης ανάγκης, τα λάδια του αυτοκινήτου σου, να βάζεις το προειδοποιητικό τρίγωνο πολύ μακριά, να προλάβει να σε δει ο οδηγός και να βγάλεις τους επιβάτες από το αυτοκίνητό σου μέσα και να τους περάσεις πίσω από την παραλία υπάρχει ή μπροστά και μακριά από το όχημα. Απλά, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι απαραίτητο κάποια στιγμή να υιοθετήσουμε μια καλύτερη και πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά. Τα βλέπετε, τα λάθη συνέχεια τα κάνουμε και τα κάνουμε και τελικά κινδυνεύουμε όλοι, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Και όποιος κινείται καθημερινά στους δρόμους του Ηρακλείου, είναι εύκολο να διαπιστώσει πως έχουμε μακρύ δρόμο ακόμα να μιλάμε για οδική ασφάλεια. Σωστά. Προσπάθειες γίνονται, εννοείται πως γίνονται, αλλά ίσως δεν είναι ακόμα αρκετές. Αλλά είμαστε ακόμα πίσω, κύριε Μεϊμαράκη, να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.